Και τώρα ξεκινάει η πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων του Σούπερ Μάρκετ Καρυπίδη, Στάθης Γλιάτης. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκ μέρους του Παραλλαδικού Σωματείου Εργαζομένων της Καρυπίδης απευθύνομαι ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό από τη σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση σε όλη την εργατική τάξη της Ελλάδας. Ενώνουμε τη φωνή μας με την παγκόσμια εργατική τάξη για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της Καρυπίδης, σπειρωμένη σωματείο μας, δίνουμε έναν πολύμινο αγώνα για την καταβολή των δεδομένων μας 16 μηνών, καθώς και για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας με όλα μας τα δικαιώματα. Όλο αυτό το διάστημα, με τις πλάτες της κυβέρνησης, έχει στηθεί το δρόμικο σχέδιο από τον Καρυπίδη και άλλων επιχειρηματικών ομήλων που παίρνουν καταστήματα να πετούν τους εργαζόμενους στον δρόμο. Και ας υπάρχει το νομικό πλαίσιο για προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης. Στον ημερό είχαμε τη Μαρκετίν. Στέλνουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, κυβέρνηση, εργοδότες, παλιούς και νέους και στα τσιράκια τους, ότι οι εκβιασμοί τους και οι απειλές τους επιστρέφονται. Δεν πρόκειται να τους χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα από τα δικαιώματά μας. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα μέχρι την τελική δικαιοσύνη μας. Καταγγέλουμε την εταιρεία Marketing που δεν επέτρεψε σε εκλεγμένο συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ να μπει στο μάρκετ του Αλμυρού για να ενημερώσει τους συναδέλφους μας για την απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς. Την ίδια στιγμή που πρωτοπόροι εργαζόμενοι και αγρότες εισέρχονται στα δικαστήρια και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νόμο για την κατάργηση και των τελευταίων δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχουν απομείνει. Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Καλούμε τους συναδέλφους μας στη Marketing να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Τελειώνοντας, θέλουμε να καλέσουμε τον κάθε συνάδελφο, τον κάθε άνθρωπο του ΜΟΧΘΟΥ να κάνει τον αγώνα μας δική του υπόθεση. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στο δρόμο που χάραξαν με το αίμα τους οι ήρωες της τάξης μας. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Θα νικήσουμε. Χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΠΑΣΕΒΕ Δημήτρης Καραφέρης. Συνάδελφοι αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικροί έμποροι αυτοκινητιστές, δίνουμε συνέχεια στους αγώνες μας. Κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγγέλουμε το παραμύθι της διαπραγμάτευσης που κάνει η κυβέρνηση. Από τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, μόνοι κερδισμένοι είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές. Χαμένοι βγήκαμε εμείς, οι εργαζόμενοι και όλα τα λαϊκά στρώματα. Καμία ανοχή στα νέα βάρβαρα μέτρα και στα ψέματα της κυβέρνησης. Δεν διαπραγματευόμαστε τις ανάγκες και το μέλλον των παιδιών μας. Απορρίπτουμε παλιά και νέα μέτρα. Δεν πρέπει να μας ξεγελάσει η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι με τα λεγόμενα αντισταθμιστικά και τα αντίμετρα θα ανακουφίσει το λαό. Τα βλέπουμε και τα νιώθουμε τα αντίμετρά τους στις χιλιάδες κατασχέσεις που γίνονται κάθε μέρα, στο μπλοκάρισμα των λογαριασμών και στο κυνήγι και τις απειλές από την ΚΕΑΟ. Δίνουν ψίχουλα στην ακραία φτώχεια για να εξασφαλίσουν τη συνένεση και την ίδια ώρα χτίζουν τα πλεονάσματά τους πάνω στα δικά μας ελλείμματα, για να δώσουν νέα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Θα συνεχίσουν ακάθεκτη τη φορολογία, την κατεδάφιση της ασφάλισης, το τσάγισμα των μισθών και των δικαιωμάτων αν δεν τους σταματήσουμε. Έχουμε πια πείρα από το παραμύθι της δίθεν δίκαιης ανάπτυξης που επαγγέλλεται η κυβέρνηση και στηρίζουν και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ.
Στην ανάπτυξη που σχεδιάζουν και προετοιμάζουν δεν χωράει η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, μικρών εμπόρων. Ανάπτυξη για αυτούς είναι τα 6.000 λουκέτα που μπήκαν σε μικρές επιχειρήσεις μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2017, εισαγισμένοι μισθοί και το ξύλωμα των δικαιωμάτων μας. Θέλουν ανάπτυξη για τους λίγους, για την αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος μας. Δεν υποχωρούμε, δεν συμβιβαζόμαστε. Αντιστεγόμαστε στην πολιτική που μας οδηγεί στη φτώχεια και τα λουκέτα. Η ΠΑΣΕΒΕ απευθύνει στις ομοσπονδίες, τα σωματεία, τις επιτροπές αγώνα, σε όλους τους συναδέλφους, μήνυμα ξεσηκωμού και οργανωμένης απάντησης στην επίθεση που δεχόμαστε. Να αντισταθούμε στο κλίμα μυρολατρείας και ειδοπάθειας που καλλιεργεί η κυβέρνηση και η κάθε λογής υποστηρικτέ της. Να δώσουμε μαζικό αποφασιστικό παρόν μαζί με τους εργαζόμενους και το πάμε στην απεργία στις 17 Μάη που οργανώνουμε σε όλη τη χώρα ενάντια στα νέα βάρβαρα μέτρα που θέλουν να εφαρμόσουν. Εκ μέρους της ΟΓΕ, χαιρετισμό θα απευθύνει η Βάσο Τσιγρικά. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα σε αυτή την πρωτομαγιάτικη επεργειακή συγκέντρωση τιμάμε τους αγώνες της εργατικής τάξης και τους νεκρούς της, αλλά ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε στα ίδια κνάρια για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Να μην συμβιβαστούμε με τους πετσοκομμένους μισθούς και τις συντάξεις, με τα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία μας, με τη μερική απασχόληση που σημαίνει μισό μισθό και μισή ζωή, με τη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Δεν δεχόμαστε η μητρότητα να θεωρείται κόστος για το κράτος και την εργοδοσία και να ρίχνουν αποκλειστικά στις πλάτες μας την ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία. Δεν δεχόμαστε οι ανάγκες οι δικές μας και των παιδιών μας να γίνονται ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα που φουσκώνει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές είναι απαιτήσεις των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των υφοπλιστών, των μεγαλοεμπόρων που υπηρετούν κυβέρνηση. Ενωμένη Ευρώπη και δούνε του όλα τα αστικά κόμματα. Για τα δικαιώματα, για τα δικά τους τα συμφέροντα, κάνουν διαπραγματεύσεις. Θέλουν την οικονομική ανάκαμψη, που σημαίνει ανάκαμψη της κερδοφορίας τους σε βάρος της ζωής των εργαζομένων. Γιατί όμως σήμερα, με τέτοια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι όροι ζωής και εργασίας να χειροτερεύουν αντί να βελτιώνονται? Γιατί όλη η κοινωνική ζωή, η εργασία, η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια οργανώνονται με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων? Δεν μας αρκεί απλά η επιβίωση. Θέλουμε τη ζωή που μας αξίζει. 131 χρόνια μετά τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, οργανώνοντας την πάλη μας για να διεκδικήσουμε μια δημιουργική ζωή με δικαιώματα στην εργασία και στη μητρότητα. Την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κόβει μισθούς και συντάξεις και φορτώνει στις πλάτες μας νέους δυσβάχτοκτους φόρους, θυσιάζονται κάθε δικαίωμά μας στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν διστάζει να διαθέτει πολλά δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς, δίνοντας στην Ελλάδα την πρωτιά ανάμεσα στις νατοϊκές χώρες της Ευρώπης. Ολοένα και πιο βαθιά μπλέκει τη χώρα στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Επεκτείνει για 5 χρόνια την παραμονή των Αμερικανικών βάσεων στη Σούδα. Εγκαθιδρύει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με πρόσχημα στις προσφυγικές ροές. Δίνει γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών, παίζοντας το παιχνίδι της μοιρασιάς για λογαριασμό των ελληνικών μονοπωλιακών ομίλων. Η σπίθα που ανάβει τη φωτιά του πολέμου είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, η δίψα τους για περισσότερα κέρδη. Αγωνιζόμαστε ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο και την προσφυγιά. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες ξεριζωμένους θύματα του περιλιστικού πολέμου. Απαιτούμε καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους εμπεριλιστικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την Ενωμένη Ευρώπη. Γυναίκα, βγες μπροστά στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, πολέμους και προσφυγιά. Κεντρική ομιλία θα απευθύνει η Μυρτώ Ακριβού, μέλος της Γραμματείας Εκπαιδευτικών ΠΑΜΕ. Εργάτες και εργάτριες, αυτοαπασχολούμενοι άνεργοι, νέοι και νέες.
Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς εργάτες του Σικάγο της Πρωτομαγιάς του 1886, τους καπνεργάτες του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καβάλα και αλλού, τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής του Μάη του 1944, τα εκατομμύρια των αλήγιστων της ταξικής πάλης που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, που έδωσαν τη ζωή τους για τα δικαιώματα της τάξης τους, για την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης, για να γίνει πράξη η κοινωνία εκείνη που θα καταργήσει τα παράσιτα που όχι μόνο ζουν από τη δουλειά των πολλών, αλλά έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας, του σάπιου καπιταλισμού, που μόνο ανεργία, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά δημιουργεί. Τιμάμε όλους τους νεκρούς της εργατικής τάξης, τα θύματα των εργοδοτικών εγκλημάτων και της αυθαιρεσίας στους χώρους της δουλειάς. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, θύματα των υπεραλληστικών πολέμων και επεμβάσεων, των αντιδραστικών καθεστώτων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και το θάνατο και έρχονται αντιμέτωποι με τους δουλεμπόρους. Τα μέτρα καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αδιαφορία των κυβερνήσεων, τον ρατσισμό που καλλιεργεί η Χρυσή Αυγή και άλλα αντιδραστικά κέντρα του συστήματος. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η Πρωτομαγιά είναι για όλη την εργατική τάξη μέρα μνήμης, αλλά κυρίως μέρα ευθύνης για το πόσο κάθε εργάτης και η κάθε εργάτρια θα πάρουν μέρος στην οργάνωση της ταξικής πάλης για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας, που είναι βασικές προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι επίγουσες ανάγκες της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Να ανοίξει ο δρόμος ώστε η παραγωγή όλου του πλούτου να γίνουν και εκείνοι αυτοί που θα τα καρπώνονται. Ταυτόχρονα με τη σημερινή μας πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, που γίνεται στο φόντο των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές, δηλώνουμε την αγωνιστική ετοιμότητά μας, την απόφασή μας να υπερασπίσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν θα υποδεχτούμε με αδράνεια, φόβο και υποχώρηση τα νέα μνημόνια, όπως και να τα ονομάσουν, τα νέα δεινά στη ζωή μας για τα κέρδη των μονοπωλίων. Όπως πολύ εύστοχα είπε και ο Μπρέχτ, αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, καμία αναμονή, καμία ανοχή στα παζάρια των μονοπωλίων με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και των άλλων κομμάτων που βρίσκονται μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΝΤΟΥ και το ΕΚΟΥΤΟΥ. Οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες βρίσκονται και τα συμφέροντα των βιομηχάνων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, μεγαλεμπόρων. Τσακώνονται όπως οι λύκοι. Το νέο αντιλαϊκό πακέτο είναι ήδη έτοιμο και συμφωνημένο. Θα έρθει να προστεθεί πάνω στα προηγούμενα αντεργατικά μέτρα και θα είναι το σκαλοπέτι για τα επόμενα. Καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές εξαγγελίες, στις υποσχέσεις και το παραμύθι αντίμετρων. Όλα αυτά είναι αέρας καπνιστός. Η αλλαγή σελίδας που μιλάει η κυβέρνηση δεν αφορά την ανάκληση των τεράστιων απολειών που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια σε μισθούς, εισοδήματα και δικαιώματα. Αλήθεια, θα αλλάξουν οι μισθοί από τα 586 έως 511 ευρώ? Θα επανέλθει 13η, 14η σύνταξη την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται νέες μειώσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, νέα φέμαξη με μείωση του αφορολόγητου ορίου κτλ.? Η αλλαγή σελίδας αφορά στο πώς θα διευκολυνθεί περισσότερο η κυβέρνηση να πάρει νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Προνόμια και διευκολύνσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πώς να ενισχύσει παλιές και θα κάνει νέες κολεγιές με άλλα καπιταλιστικά κράτη, με γνώμονα τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας για λογαριασμό καπιταλιστών στη χώρα μας. Αυτό που θα ανέβει πίστα το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι η λαϊκή ευημερία, αλλά η επίθεση στη ζωή μας από την πλευρά της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των καπιταλιστών, καθώς είναι προϋπόθεση για την ανάκαμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως δηλώνει κοινικά ο ΣΕΒ, μετά το 2012 μειώνεται ο κατώτατος μισθός και αρχίζουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων σταδιακά να ανακάμπτουν, μαζί με την όποια ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν δεν είναι το λιγότερο κακό, αλλά ακριβώς το ίδιο κακό με τις προηγούμενες. Δεν καταργεί κανένα μέτρο αντιλαϊκό των προηγούμενων. Δεν αλλάζει τίποτα από τις επιλογές τους απέναντι στο λαό και τους εργαζόμενους. Πήρε το νήμα ακριβώς από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι. Άλλωστε, πανηγυρίζει ότι είναι ουσιαστικά πιο ικανή όταν μιλάει για υπεραπόδοση των μέτρων με κριτήριο τους αντιλαϊκούς στόχους που είχαν ως αποτέλεσμα μισθούς και συντάξεις πείνας, φόρους και μόνιμα χαράτσια.
απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει τα νέα μέτρα, να δουλέψουμε χωρίς να λυπηθούμε θυσίες για τη νέα απεργία μετά την Πρωτομαγιά στις 17 του Μάη, που θα είναι απάντηση σε νέα αντεργατικά μέτρα, στην κατεύθυνση κλιμάκωσης της πάλης. Να είμαστε σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί και νωρίτερα, να πάμε σε απεργία. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κυβέρνηση και οι εργοδότες έχουν στα χέρια τους ένα τεράστιο μηχανισμό για να υλοποιούν την πολιτική τους και να χειραγωγούν τους εργαζόμενους. Γρανάζι αυτού του μηχανισμού είναι ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, ο οποίος με θράσος μας καλεί σε ενότητα. Έχουν το θράσος να μας καλούν σε ενότητα αυτοί που έχουν πάθει αγκύλωση το χέρι τους από τις υπογραφές που έχουν βάλει σε κλαδικές συμβάσεις, έχουν συνυπογράψει μέσα από το κοινωνικό τους διάλογο την άνοδο των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τις μειώσεις συντάξεων, την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και ό,τι άλλο από αυτά που μπορούμε να πρωτοθυμηθούμε, αυτοί που κάθονται στα κλειστά γραφεία με τα στρογγυλά τραπέζια με τους αποκαλούμενους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή τους βιομήχανους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και την κυβέρνησή τους, σχεδιάζοντας τα επόμενα μνημόνια. Έχουν καταντήσει τα σωματεία, σφραγίδες, όργανα υποταγής των εργατών, μηχανισμούς για την παραγωγή αντιπροσώπων, ώστε να συρρίζονται στα δευτεροβάθμια όργανα και τη ΓΕΣΕΕ, οι παρατάξεις των εργοδοτών. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφοι, ότι μπροστά στη σημερινή Πρωτομαγιά είδαμε με έκπληξη ανακοινώσεις σωματείων στις εφημερίδες, από διοικήσεις φαντάσματα, από πλειοψηφίες που οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, που είναι στα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια, τους ψάχνουν εδώ και μήνες για να κάνουν έστω μια συνεδρίαση. Καταργώντας κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουργίας των σωματείων, στείλανε ανακοινώσεις χωρίς να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια και έτσι όπως εμφανίστηκαν τώρα με δελτία τύπου, έτσι θα ξαναεξαφανιστούν μετά τις αρχιερεσίες. Έχουν καταντήσει τη λέξη συνδικαλισμός να ακούγεται με τον πιο άσχημο τρόπο στα αυτιά, ιδίως των νέων εργαζόμενων, ακριβώς επειδή έχουν καταντήσει τα σωματεία σαν τα μούτρα τους. Η επιδίωξή τους, συνάδελφοι, είναι μία. Και είναι αυτή της αστικής τάξης. Θέλουν να κάνουν την εργατική τάξη να νιώθει ότι είναι ένα και το αυτό με τους εκμεταλλευτές της. Θέλουν να βαφτίσουν τα συμφέροντα των βιομηχάνων, δηλαδή την κερδοφορία τους, ως συμφέρον των εργατών. Θέλουν να βάλουν την εργατική τάξη να παλεύει κάτω από ξένες σημαίες, τις σημαίες των εκμεταλλευτών της, λέγοντάς τους ότι η ικανοποίηση των ετοιμάτων των εργοδοτών είναι προς το συμφέρον τους. Είναι αυτοί που κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς σπέρνουν το σαράκι της μυρολατρίας, της υποταγής, του δεν γίνεται τίποτα, του να μην πηγαίνουμε κόντρα στους βιομήχανους γιατί αυτοί μας δίνουν ψωμί. Λένε στους εργάτες να τα έχουν καλά μαζί τους, να έχουν εργασιακή ειρήνη, δηλαδή να συνεχιστεί η εκμετάλλευση για να πλουτίζουν από το αίμα και τον υδρότα τους. Αυτή την ενότητα θέλουν, συνάδελφοι, γιατί αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά δίνουν όρκο πίστης. Όμως, συνάδελφοι, απέναντί τους υπάρχει σήμερα δύναμη ικανή να τους αντιμετωπίσει. Δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο, να καθυστερήσει τα νέα μνημόνια και τη νέα επίθεση. Δύναμη που οργανώνει την εργατική τάξη στην πραγματική ταξική της ενότητα. Ενότητα στην οποία οι εργάτες ως τάξη, με κοινά συμφέροντα, μαζί με τους συμμάχους της, θα αντιμετωπίσει ολόπλευρα την τάξη που την καταπιέζει. Αυτή τη δύναμη είναι το ΠΑΜΕ. Γιατί το ΠΑΜΕ το γέννησε ακριβώς αυτή η ανάγκη της ταξικής ενότητας των εργαζομένων και η ανάγκη της ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί χρειαζόμαστε ένα κίνημα ικανό να απαντήσει στην ολομέτωπη και γενικευμένη επίθεση που δεχόμαστε. Αλλά και ικανό να παλεύει με γραμμή πάλης και συμμαχιών, κίνημα που δεν θα περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά θα παλεύει στην προοπτική για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, ζήτημα που προϋποθέτει γραμμή ρήξης και ανατροπής με τα μονοπόλια, τα κόμματα και τους μηχανισμούς που τα υπηρετούν. Πάλι για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το βασικό σύνθημα της Πρωτομαγιάς είναι με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά. Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το μεγάλο ζήτημα του υπερελιστικού πολέμου και των στρατιωτικών επεμβάσεων. Η Πρωτομαγιά βρίσκει την εργατική τάξη μπροστά σε εξελίξεις που αυξάνουν τους κινδύνους στην περιοχή μας και γενικότερα. Ολόκληρες περιοχές βρίσκονται μέσα στη φωτιά. Από την Ουκρανία, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο, ως την Ανατολική Μεσόγειο, την Εγγύς και Μέση Ανατολή, τη Συρία και Βόρεια Αφρική. Η θάλασσα του Αιγαίου έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο για χιλιάδες προσφύγους που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς.
Ο νατοϊκός στόλος έχει αναπτύξει στις θάλασσές μας για να υποστηρίζει τις πολεμικές επιθέσεις δυνάμεις και έχουμε πείρα τι σημαίνει ΝΑΤΟ. Όπου και αν έχει πατήσει το πόδι του, όπου και αν πήγε, έχει σπείρει φωτιά και θάνατο. Στην πράξη, έβαλε τους λαούς κάθε χώρα σε μεγάλους κινδύνους και σε άμεση εμπλοκή σε πολεμικές συγκρούσεις. Σε αυτή τη βάση, εκτιμούμε ότι είναι ανάγκη να συζητηθούν μέσα στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, με τους εργάτες, τα ζητήματα του υπεριαλιστικού πολέμου. Από ποιους γίνεται, ποιον τα συμφέροντα οδηγούν σε τέτοια εξέλιξη, ποιες αιτίες γεννούν πολέμους και προσφυγιά, που συνδέονται άμεσα και είναι ίδιες με τις αιτίες των προβλημάτων που βιώνει η εργατική τάξη σήμερα. Είναι αυτές που τροφοδοτούν την όξυνση της αντεργατικής επίθεσης. Όπως και τα αντεργατικά μέτρα υλοποιούνται για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των λίγων, της πλουτοκρατίας, έτσι και οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι διεξάγονται με τον ακριβώς ίδιο παρανομαστή για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της κάθε χώρας, τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, τους δρόμους μεταφοράς τους. Οι καπιταλιστικές δυνάμεις και τα μονοπόλια που εκπροσωπούν τρώγονται μεταξύ τους συνεχώς στην περίοδο της ειρήνης. Αν δεν καταφέρουν να γεφυρώσουν τις αντιθέσεις τους με τις συμφωνίες που κάνουν, που είναι πάντα εις βάρος των λαών, τότε επιλέγουν τον πόλεμο ώστε με τη δύναμη των όπλων να ξεπεράσουν την κρίση τους, να συμβιβάσουν ως ένα βαθμό τις αντιθέσεις τους, να ξαναμοιράσουν σφαίρες επιρροής και κερδοφόρα πεδία για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι εργαζόμενοι και φτωχολογιά ματώνουν στην ειρήνη για τα κέρδη τους και στον πόλεμο γίνονται κρέα στα κανόνια τους. Η ελληνική κυβέρνηση εμπλέκει όλο και πιο βαθιά την εργατική τάξη, το λαό μας, σε μεγάλους κινδύνους. Κρύβει την αλήθεια. Η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, οι συμφωνίες που κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, δεν γίνονται για να ωφεληθεί ο άνεργος, ο μικροεπαγγελματίας, ο συνταξιούχος που του κόβει από μήνα σε μήνα τη σύνταξη. Η κυβέρνηση, βάζοντας υπογραφές για να σουλατσάρει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, επιδιώκει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλοκατασκευαστών και των μονοπωλίων. Να γίνουν όλοι αυτοί πιο δυνατοί μέτοχοι στο μοίρασμα των κερδών. Αυτό επιδιώκει. Το ΝΑΤΟ δεν είναι δύναμη σταθερότητας για την περιοχή. Το αντίθετο, όπου έχει πάει, έχει ανοίξει το δρόμο σε πολεμικούς σχεδιασμούς, στην επαναχάραξη των συνόρων. Είναι δύναμη εγγύησης και επιβολής των συμφερόντων του κεφαλαίου. Ούτε σταθερότητα, ούτε ασφάλεια των συνόρων μας εξασφαλίζει, αφού δεν τα αναγνωρίζει ως εθνικά στο Αιγαίο, αλλά ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος να μην προβληματιστεί, να μην καταλάβει ότι πίσω από την επιχειρηματολογία που λέει «συμμετέχουμε στις στρατιωτικές αποστολές για να επιβληθεί ομαλότητα η δημοκρατία και κατά συνέπεια να ωφεληθεί ο λαός στη χώρα μας και οι λαοί που βρίσκονται στη δίνη των πολέμων», κρύβονται τα συμφέροντα αυτών που κάνουν τους πολέμους και τσακίζουν τους λαούς. Σε 13 στρατιωτικές αποστολές συμμετέχει η χώρα μας. Τι δουλειά έχουν οι Έλληνες φαντάροι εκεί, ποιον συμφέροντα υπερασπίζονται, τι δουλειά έχουν οι Έλληνες στρατιώτες και στρατιωτικοί στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν, τη Σερβία, στο Ιράκ και σε άλλες χώρες. Είναι μεγάλη πρόκληση για τους εργαζόμενους που ματώνουν καθημερινά με τα μέτρα της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων να δαπανώνται 4 δις ευρώ ετησίως, δηλαδή όσα περίπου είναι το νέο αντιλαϊκό πακέτο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών αποστολών. Η βάση της Σούδας αυτή τη δουλειά κάνει. Αυτή την επιχειρησιακή επάρκεια εξασφαλίζει μαζί με τις φρεγάτες που μπαίνουν κάτω από νατοϊκή διοίκηση με πρόσχημα ασχίσεις ευρείας κλίμακας. Δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια της χώρας. Άλλωστε με το ΝΑΤΟ, στο Αιγαίο έχουν πολλαπλασιαστεί αεροπορικές παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας, που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ορθώνουμε ανάστημα και παλεύουμε. Καμία συμμετοχή στις στρατιωτικοπολιτικές συμμαχίες των καπιταλιστών, στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Καμία αλλαγή συνόρων. Πάλι ενάντια στην περιστολή συνδικαλιστικών και άλλων ελευθεριών. Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες. Δαπάνες για την κάλυψη των εργατικών και λαϊκών αναγκών. Αγώνας ενάντια στον εθνικισμό, ρατσισμό και ξενοφοβία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η πραγματική διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα στους εργάτες και τα αφεντικά που είναι απέναντι. Τα αφεντικά κάνουν τις επιλογές τους και στην ειρήνη και στον πόλεμο για να βγουν ενισχυμένα, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουμε τις δικές μας επιλογές.
που θα μας απαλλάξουν από την ανέχεια, τους πολέμους και την εκμετάλλευση. Μέσα στις συμμαχίες των καπιταλιστών, μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα, δεν μπορούμε να έχουμε ό,τι αξίζουμε με τη δουλειά μας. Για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, πρέπει να διαφεντέψουμε για λογαριασμό μας τον πλούτο που παράγουμε. Αυτό το μήνυμα αντλούμε από την πάλη και τους αγώνες της τάξης μας. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε σε όλους τους εργάτες της χώρας μας και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το κριτήριο είναι που καθορίζει τη στάση απέναντι στους υπεριαλιστικούς πολέμους, απέναντι στους λαούς που δοκιμάζονται από τη βαρβαρότητα που γεννά η ειρήνη και ο πόλεμος εξουσίας των μονοπωλίων. Γι' αυτό το λόγο στεκόμαστε δίπλα σε κάθε εργάτη που δουλεύει, που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Είμαστε δίπλα σε λαούς που βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο. Με τους εργάτες όπου γης ενώνονται πολλά. Ενώνουν πολλά. Μας ενώνει το πιο μεγάλο, το πιο σημαντικό, η αποστολή που έχουμε να εκπληρώσουμε στις χώρες μας απέναντι σε αυτούς που μας έχουν περάσει θηλιά στο λαιμό μας. Έχουμε τα ίδια όνειρα, τις ίδιες προσδοκίες για ένα νέο, ανώτερο, πραγματικά καλύτερο κόσμο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, έχουμε καθήκον να συμβάλλουμε ώστε η εργατική τάξη να σταθεί και να πολεμήσει για τα δικά της συμφέροντα. Στον δρόμο της 1ης Μάη, στην ιστορική πύρα της ταξικής πάλης, στην αποστολή που πρέπει να ολοκληρώσουμε, ας δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Οι συνθήκες που δρούμε είναι δύσκολες. Όμως μπορούμε να τις κάνουμε με την πάλη μας συναρπαστικές. Ζήτω η 1η Μάη, ζήτω η εργατική τάξη. Διακήρυξη συνδικάτων και συνδικαλιστικών και συνδικαλιστών ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Η 1η Μάη μας βρίσκει στο μάτι του υπεριαλιστικού κυκλώνα. Οι αιστείες των πολεμικών συγκρούσεων εκτείνονται από την Ουκρανία, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο ως την Ανατολική Μεσόγειο, την Αιγής και Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στους ανταγωνισμούς εμπλέκονται ισχυρές δυνάμεις όπως η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και συμμετέχουν δραστήρια οι κυβερνήσεις των χωρών μας για το μοίρασμα των πετρελαίων, του φυσικού αερίου, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και αγωγών των αγορών σε όφελος των συμφερόντων των μονοπωλιακών τους ομίλων. Ο πόλεμος στη Συρία που έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους είναι αποτέλεσμα ενδοϋπεριαλιστικών ανταγωνισμών μιας πολύμορφης υπεριαλιστικής επέμβασης. Δείχνει πως ο καπιταλισμός που αυξάνει τα πλούτη μιας χούφτας εκμεταλλευτών γεννά την ίδια ώρα κρίσης, κοινωνικά προβλήματα, τον πόλεμο, την προσφυγιά με οδυνηρές συνέπειες για εκατομμύρια εργαζόμενους λαϊκούς ανθρώπους. Οι υπεριαλιστές με το λαόν το αίμα τη γη ξαναμοιράζουν. Γι' αυτό καλλιεργούν τις εθνικιστικές έχθρες ανάμεσα στους λαούς. Στα Βαλκάνια έχουμε ζήσει την εμπειρία του αιματηρού και καταστροφικού διαμελισμού κρατών με τον πόλεμο, την αλλαγή των συνόρων. Το ΝΑΤΟ εκτείνεται με στρατό και στόλο από τη Βαλτική μέχρι τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της Λυκοσυμμαχίας, τα συμφέροντα των δικών της μονοπωλίων στην περιοχή ενάντια στους ανταγωνιστές της. Η ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου που καταδικάζει την εργατική τάξη σε κάθε χώρα στην ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση αποτελεί τη μια όψη του νομίσματος της ταξικής πολιτικής. Την άλλη όψη αποτελεί ο άδικος πόλεμος που εξαπολύουν για τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων. Μπροστά στο ενδεχόμενο γενικευμένης πολεμικής ανάφλεξης στην περιοχή μας, ορθώνουμε από τώρα τείχος προστασίας της εργατικής τάξης των χωρών μας, των λαών μας, σε κοινή δράση και αλληλεγγύη μεταξύ τους, με τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις στην πρώτη γραμμή αυτής της πάλης. Παλεύουμε για όλα τα δικαιώματά μας, διεκδικώντας ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Παλεύουμε ενάντια στην εκμετάλλευση και τους εκμεταλλευτές μας. Αυτός ο αγώνας είναι άρρηκτα δεμένος με τον αγώνα για καμιά συμμετοχή των χωρών μας στον πόλεμο που προετοιμάζουν οι εκμεταλλευτές μας με την εξουσία τους, τις κυβερνήσεις τους, τις συμμαχίες τους ή πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στους εργαζόμενους άλλων χωρών. Οι αστεί εμφανίζουν ως εθνικό συμφέρον το ταξικό τους συμφέρον για κέρδη σε περίοδο ειρήνη και στον πόλεμο. Δεν θα ματώνουμε για τα κέρδη τους, δεν θα γίνουμε κρέα στα κανόνια τους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική τάξη άλλων χωρών, με τους άλλους λαούς.
Αντίθετα, μας ενώνει το κοινό συμφέρον της πάλης για μια ζωή χωρίς πλούτο και φτώχεια, χωρίς αφεντικά. Αυτή είναι η ζωή που μας ανήκει. Γι' αυτό παλεύουμε. Καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις και πολέμους εκτός συνόρων. Καμιά εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικοπολιτική συμμαχία των καπιταλιστών. Πάλι ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν. Πάλι ενάντια στην περιστολή συνδικαλιστικών και άλλων ελευθεριών. Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες για δράση έξω από τα σύνορα, διεκδικούμε δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αγώνας ενάντια στον εθνικισμό, τον ρατσισμό, τον σοβινισμό. Αλληλεγγύη στις πρόσφυγες, στους μετανάστες, αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς. Δεν μπαίνουμε κάτω από την ξένη εχθρική για μας σημαία της πλουτοκρατίας και της πλουτοκρατίας. Υψώνουμε τη σημαία των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Παλεύουμε ενάντια στους άδικους πολέμους για την εξάλληψη των αιτιών που τους προκαλούν. Αλληλεγγύη το όπλο των λαών. Θα ακολουθήσει πορεία και η κατάθεση στεφάνων.